Μας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού νοσηλεύεται με κορονοϊό ο Βασίλης Λεβέντης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών δεν έχει εμβολιαστεί. Επόμενες 48 ώρες κρίνονται κρίσιμες για την υγεία του. Την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής του δίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης αρρώστησε αρχές της εβδομάδας. Χρειάστηκε να παραμείνει στο σπίτι του για κάποιες ημέρες. Χθες μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό γιατί παρουσίασε επιδείνωση η κατάσταση της υγείας του. Μετά από κάποιες ώρες, οι γιατροί αποφάσισαν να το διασωληνώσουν. Σε αυτή τη δύσκολη μάχη με τον ύπουλο εχθρό, οι δικοί του άνθρωποι, οι συνεργάτες του, πιστεύουν πως αυτός θα είναι ο νικητής. Υπάρχει μια μικρή βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του. Δεν αμφέβαλε κανένας μας ότι θα υπήρχε βελτίωση. Ο πρόεδρος είναι μαχητής, μαχητής της ζωής, μαχητής της πολιτικής. Δεν θα το έβαζε κάτω. Ο Βασίλης Λεβέντης είχε ταχθεί υπέρ του εμβολιασμού, αλλά κατά της υποχρεωτικότητας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε διχασμό. Η ιατρική επέμβαση με το ζόρι στο σώμα ενός πολίτη κεντρός πολιτικός δεν μπορεί να επιτρέψει. Δεν υπέδειξα σε κανένα, ούτε στη γυναίκα μου δεν έκανα υπόδειξη τι θα κάνει. Ο ίδιος δεν έχω κάνει το εμβόλιο. Ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Πράξατε κατά συνείδηση, είστε ελεύθεροι. Εμείς στην Ένωση Κεντρών αυτό συνιστούμε, να πάνε να εμβολιαστούν όλοι κανονικά και να έχουν εμπιστοσύνη στους γιατρούς. Ωστόσο, ο 70χρονος πολιτικός δεν είχε εμβολιαστεί. Δεν είναι αντιεμβολιαστής, δεν ανήκει στο κίνημα των αντιεμβολιαστών. Έχει εκφραστεί αρνητικά για το κίνημα των αντιεμβολιαστών. Η δημόσια υγεία προέχει. Ο ίδιος προσωπικά, λόγω ενός υποκείμενου νοσήματος, είχε τους δικούς του προσωπικούς ενδιασμούς σχετικά με το αν θα έπρεπε να προχωρήσει τώρα ή αργότερα. Οι ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να εμβολιαστούν. Ήδη βρισκόμαστε στη τρίτη φάση του εμβολιασμού, στη συνεννόηση με τον γιατρό τους και πάντα με την απαιτούμενη προσοχή.